Ο 27ος σταθμός στη διαδρομή των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Τεχνικής Κολύμβησης που θεσμοθετήθηκαν το 1967 είναι η πόλη των Ιωαννίνων, η πρώτη πόλη εκτός της Αθήνας που θα φιλοξενήσει στη χώρα μας την κορυφαία αυτή διοργάνωση. Με 19 αποστολές και περισσότερους από 200 κορυφαίας κλάσης αθλητές της τεχνικής κολύμβησης να βρίσκονται ήδη στην πόλη των Ιωαννίνων, οι ευρωπαϊκοί αγώνες ξεκινούν αύριο στις πανέτοιμες και ανανεωμένες εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου του ΕΑΝΚΙ, που είναι πλέον ένα από τα καλύτερα της χώρας. Αυτό τονίστηκε και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε με αφορμή την έναρξη της διοργάνωσης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιου Συναδεινού, ο οποίος εμφανίστηκε απόλυτα βέβαιος για την επιτυχία του πρωταθλήματος. Είναι διπλή χαρά μας, αφενός μεν γιατί σήμερα επισφραγίζεται μία προσπάθεια 4 χρόνων που έκανε η διοίκηση του συγκεκριμένου αθλητικού κέντρου προκειμένου να καταστεί πόλος έλξης μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, το οποίο είναι πολύ επωφελές συνολικά για τον αθλητισμό, για τον υγρό στίβο στην προκειμένη περίπτωση εφόσον μιλάμε για το ανακαινισμένο κολυμβητήριο της πόλης, το οποίο μπορεί εύκολα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σύγχρονα της χώρας από εδώ και μπρος. Και βέβαια είναι μεγάλη και η χαρά, διότι φιλοξενείται το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της τεχνικής κολύμβησης, ενός αθλήματος το οποίο εντάσσεται στα αθλήματα, στα αγωνίσματα του υγρού στίβου και της κολυμβητικής ομοσπονδίας, και το οποίο το βλέπουμε εμείς σαν Υπουργείο με πάρα πολύ θετική διάθεση και με μια θέληση πραγματικά να βοηθήσουμε, ούτως ώστε ίσως στην εξέλιξη των πραγμάτων στον παγκόσμιο αθλητικό χώρο να μπει και στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων επιτέλους. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα είναι ένα πολύ επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι ξένες αποστολές που έχουν έρθει και θα μας πει ο κύριος Ξάρχος τώρα εδώ για τη συμμετοχή, ελπίζω να ευχαριστηθούν και τις ομορφιές εδώ της Ηπείρου και της πόλης των Ιωαννίνων, και θα είναι πάρα πολύ επωφελές και για την πόλη και για την Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθλημάτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, Ηλίας Ξιάρχος, σημείωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι υποσχέσεις από την πλευρά των φορέων ώστε να καταστεί εφικτή η διοργάνωση, και τόνισε ότι η χώρα μας διαθέτει αθλητές υψηλού επίπεδου στο συγκεκριμένο άθλημα. Για μένα ήταν λιγάκι παράδοξο, διότι οι υποσχέσεις τις οποίες πήραμε τηρήθησαν κατά γράμμα. Πράγμα το οποίο δεν πολύ συνηθίζεται όταν αναλαμβάνουμε τέτοιες διοργανώσεις και τρέχουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Εδώ γίνανε όλα τα έργα τα οποία είχαν υποσχεθεί. Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, όταν τους θέσαμε το αίτημά μας, ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας. Μας ενθάρρυναν να στείλουμε το αίτημα προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία για να διοργανώσουμε αυτούς τους αγώνες στην πόλη των Ιωαννίνων. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο παραπέντε που λέμε. Όλες οι αποστολές να βρίσκονται στο ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. 20 χώρες θα συμμετέχουν με 200 αθλητές, οι καλύτεροι αθλητές της τεχνικής κολύμβησης, οι οποίοι υπάρχουν στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών βέβαια και τα 19 Ελληνόπουλα, τα 19 δικά μας παιδιά, τα οποία θα συμμετέχουν και τα οποία πιστεύουμε ότι όπως πάντοτε θα έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί στο άθλημα της τεχνικής η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Συγκινητικοί χαρακτήρισαν την προσπάθεια όλων για να διοργανωθεί στα Γιάννενα και στη χώρα μας το πρωτάθλημα αυτό. Οι πρωταθλητές, μέλη της εθνικής ομάδας Σοφία Κτενά και Λουκάς Καρετζόπουλος και ο ομοσπονδιακός προπονητής Αλέξανδρος Ξιάρχος, τονίζοντας πως έχουν δουλέψει σκληρά για να φέρουν νέες διακρίσεις. Είδαμε πολύ μεγάλες διαφορές στο κολυμβητήριο, κάτι που για μας είναι πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πλέον ένα κολυμβητήριο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα σύγχρονα και μεγάλα κολυμβητήρια στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι διαπίστωσα και εγώ και οι συναθλητές μου αυτές τις ημέρες που είμαστε εδώ για την προετοιμασία μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η προσπάθεια όλων όσων έχουν αναμειχθεί στη διοργάνωση
και η προσπάθειά τους να γίνουν και να είναι για μας οι συνθήκες όσο το δυνατόν καλύτερες, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο καθώς είμαστε στη χώρα μας, να υπηρετήσουμε για άλλη μια φορά το εθνόσημο και να μπορέσουμε να φέρουμε όσο μεγαλύτερες διακρίσεις μπορούμε και για τους εαυτούς μας, για τους προπονητές μας, για την Ομοσπονδία και για όλους τους φορείς που μας έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα. Είμαι πολύ συγκινημένος βασικά που το πρωτάθλημα γίνεται στη χώρα μου. Είναι ένα κίνητρο παραπάνω ώστε να βάλουμε το 100% μας. Όπως γνωστόν είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπου είναι δύσκολη σαν αγώνας. Οι αντιπάλοι είναι δύσκολοι και όλοι μας, όλοι οι αθλητές της Ελλάδος θα δώσουν το 100% τους ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και έχουμε συνεργαστεί και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε όπως κάθε φορά να φέρουμε διακρίσεις πρώτα απ' όλα για τη χώρα μας και μετά για όλους τους υπόλοιπους, για την Ομοσπονδία, το Υπουργείο και όλους αυτούς που βοηθάνε για να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους φορείς και να απευθύνω ένα κάλεσμα στον κόσμο των Ιωαννίνων να αγκαλιάσουν αυτή τη διοργάνωση με την παρουσία τους καθημερινά στο κολυμβητήριο. Τη σημασία της μεγάλης διοργάνωσης για την πόλη των Ιωαννίνων σε αθλητικό αλλά και τουριστικό επίπεδο τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ιωαννιτών Νίκος Γκόλας. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα βοηθάνε την πόλη μας όχι μόνο να δείξει ότι υπάρχουν υποδομές και οι κατάλληλες συνθήκες για να διοργανώσει πολύ μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα με τις εκδηλώσεις αυτές τη βοηθάνε να γίνει ευρύτερα γνωστή, γιατί όλοι αυτοί οι αθλητές που είναι εδώ ήδη για τη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση θα αποτελέσουν αύριο πρεσβευτές για την πολύ ωραία περιοχή μας. Μια περιοχή που προφανώς δεν της λείπει τίποτε, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη πιο πολύ γνωστή. Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις βοηθούν σε αυτό το τομέα. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή παλέψαμε πάρα πολύ να φέρουμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην περιοχή μας. Ελπίζω να συνεχιστεί η ίδια τακτική, γιατί είναι κάτι που το έχει ανάγκη ο τόπος. Τη διοργάνωση στηρίζουν πλήθος χορηγών, μεταξύ των οποίων η εταιρεία G4S στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Σταμάτης Κόλιας. Ο όμιλος G4S στηρίζει τον υγιή αθλητισμό και συνδράμει οικονομικά φορείς που επιδιώκουν τη διάδοση αυτού και των ιδεωδών του. Η συνδρομή του ομίλου G4S στην παρούσα προσπάθεια επιτελεί μέρος και έκφραση της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην νεολαία μας. Τα αγωνίσματα της πισίνας θα διεξαχθούν στο κολυμβητήριο της Λιμνοπούλας από την Πέμπτη έως και την Κυριακή. Το πρωί στις 9.30 ξεκινούν οι προκριματικοί και στις 5.30 το απόγευμα οι τελικοί. Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου θα διεξαχθούν τα αθλήματα θαλάσσης στα νερά της λίμνης στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων. Το Ήπειρος TV1 είναι χορηγός επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τεχνικής Κολύμβησης.